Ένα αξιωματικό στην εφεδρεία του Γερμανικού στρατού κατηγορήθηκε για κατασκοπία, για φερόμενη μετάδοση πληροφοριών σε ρωσικέ υπηρεσίε πληροφοριών μεταξύ 2014 και 2020, δήλωσαν την Παρασκευή Ομοσπονδιακή Εισαγγελή. Ο αξιωματικό που αναφέρεται, ο Ραλφ Τζι, είναι ύποπτο ότι παρήχε πληροφορίε για τι εφεδρείε του Γερμανικού στρατού, την πολιτική άμυνα, τον αντίκτυπο των κυρώσεων που επιβλήθηκαν κατά τη Μόσχα το 2014 και το έργο του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2 μεταξύ Ρωσία και Γερμανία, ανέφερε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία σε ανακοίνωσή τη. Μέχρι τον Μάρτιο του 2020, ο ύποπτο λέγεται ότι είχε διαβιβάσει σε διάφορα πρόσωπα έγγραφα και πληροφορίε σε πολλέ περιπτώσει που αφορούσαν τόσο την εφεδρεία του στρατού όσο και τι επιχειρήσει. Παράλληλα με το ρόλο του στην εφεδρεία, ο ύποπτο άνοικε σε πολλέ γερμανικέ επιχειρηματικέ επιτροπέ χάρη στον πολιτικό του επάγγελμα. Λέγεται επίση ότι μοιράστηκε τα προσωπικά δεδομένα υψηλόβαθμων μελών τη Bundeswehr και στοιχεία από τον επιχειρησιακό κόσμο συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνία. Σε αντάλλαγμα για τι υπηρεσίε του, ο κατηγορούμενο έλαβε προσκλήσει σε εκδηλώσει που οργανώθηκαν από τι ρωσικέ κυβερνητικέ υπηρεσίε, ανέφεραν οι εισαγγελίε. Ο Ραφ Τζι είναι ο τελευταίο σε μια σειρά υπόπτων ρώσων κατασκόπων που αποκαλύφθηκαν σε γερμανικό έδαφο. Ο ρώσο επιστήμονα, η Λούρνα Δικάζεται αυτή τη στιγμή για κατασκοπία υπέρ τη Μόσχα ενώ εργαζόταν σε γερμανικό επανεπιστήμιο. Ο Ναγκάεφ, ο οποίο σταμάτησε από τι αρχέ πέρυσι, κατηγορείται ότι μοιράστηκε πληροφορίε σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαστημικών πυράβλων Αριάν με τη ρωσική υπηρεσία ξένων πληροφοριών SVR. Τον Οκτώβριο του 2021, ένα Γερμανό καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση δύο ετών με αναστολή. Επειδή παρέδωσε κατόψη κτηρίων του Κοινοβουλίου σε ρωσικέ μυστικέ υπηρεσίε ενώ απασχολούταν σε εταιρεία ασφαλεία. Τον περασμένο Αύγουστο, ένα πρώην υπάλληλο τη Βρετανική Προσβία στο Βερολίνο συνελήφθη ως ύποπτο ότι είχε διαβιβάσει έγγραφα στι ρωσικέ μυστικέ υπηρεσίε. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.